Την ώρα που ΝΑΤΟ και Κίεβο μιλούν για εισβολή Ρώσων στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος, καθώς και για συμμετοχή τους σε μάχες στο πλευρό των αυτονομιστών, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν στις Βρυξέλλες την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας. Je pense que ce qui se passe en Ukraine est tellement grave que le Conseil européen sera obligé de réagir en augmentant le niveau des sanctions si les choses devaient en rester là, c'est-à-dire avec la présence avérée d'armes venant de Russie, peut-être davantage de militaires qui seraient également au-delà des frontières. We have to address the completely unacceptable situation of having Russian troops on Ukrainian soil. There's very heavy turbulence in the Ukraine and we have to be both decisive and careful. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση της Προέδρου της Λιθουανίας, η οποία ζήτησε να στηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία. Russia is practically in the war against Europe. And that's we need to take into account, not hide anymore these kind of questions and take actions. And we need militarily to support and send military materials to Ukraine. Στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να ζητήσουν από την Κομισιόν να καταρτήσει επιγόντως ένα νέο κατάλογο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ποροσένκο, ο οποίος ζήτησε σκληρότερη δράση κατά του Κρεμλίνου. Στο μέτωπο των μαχών, Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται περικυκλωμένοι από δυνάμεις των αυτονομιστών στη Μαριούπολη, στην Αζοφική θάλασσα και σύμφωνα με ορισμένες αναφορές έχουν μεγάλες απώλειες. Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι σε αυτή τη φάση οι ρωσόφωνοι αντάρτες επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα διάδρομο που θα ενώνει τη Ρωσία με την Κρυμαία μέσω της Ανατολικής Ουκρανίας. Το ερώτημα είναι αν στα σχέδιά τους είναι μια προέλαση στην Οδυσσό, ακόμη και ως την υπερδνηστερία. Στη Μόσχα, πάντως, ως υπέρμαχος της πολιτικής Πούτιν, εμφανίζεται και ο ιστορικός τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ, με συνέντευξή του, υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει το Κίεβο στην Ανατολική Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν άμεσα.